ξανά στο μικροσκόπιο των επιστημόνων βρίσκεται η σεισμική ακολουθία στη Θήβα, οι οποίοι είναι αρκετά επιφυλακτικοί και παρακολουθούν την εξέλιξή τη. Το ιστορικό τη περιοχή, που είχε δώσει την περίοδο 77 με 81 ακόμη και σεισμό 6,2 ρίχτερ στο καπαρέλι Θιβών, αλλά και η γυτνίασή τη με τον Κορινθιακό κόλπο, διεγείρει το επιστημονικό ενδιαφέρον μέχρι και σήμερα, το φαινόμενο, το οποίο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και είχε εξασθενήσει για ένα διάστημα, επανήλθε με δύο νέε σεισμικέ δονήσει τη τάξεω των 3,7 και 3,6 Ρίχτερ το πρωινό τη Πέμπτη. Αναλύοντα το φαινόμενο, ο πρόεδρο του Οργανισμού Αντισυσμικού Σχεδιασμού και Προστασία, Ευθύμιο Λέκα, υπογραμμίζει ότι οι σημερινοί σεισμοί στη Θήβα αποτελούν συνέχεια τη σεισμική διέγερση που παρατηρείται στην περιοχή τον τελευταίο καιρό και έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο του 2021. Η λαμβάνει χώρα στι ίδιες ρηξιγενεί ζώνε που έχουν ενεργοποιηθεί, με τι νέε ασθενεί δονήσει να μην προκαλούν ανησυχία. Ωστόσο, όπω σημειώνει, η νέα σεισμική δραστηριότητα έχει ενεργοποιηθεί αυτή τη φορά στις άκρε τη ζώνη. Οι σεισμικέ δονήσει που καταγράφονται την τελευταία διετία έχουν κοινά χαρακτηριστικά και εστιακό βάθο από 5 έω 12 χιλιόμετρα, γεγονό που του κάνει ιδιαίτερα αισθητού. Ενώ σύμφωνα με υπολογισμού ο αριθμό του από τον περασμένο Ιούλιο έχει ξεπεράσει του 3.000, με του περισσότερου από αυτού να είναι μικρού έω μεσαίου μεγέθου. Ο μεγαλύτερο σε μέγεθο που έχει καταγραφεί στην περιοχή ήταν στι 11 Ιουλίου 2021, με μέγεθο 4,3 Ρίχτερ. Η περιοχή αυτή με του ασθενεί σεισμού είναι μια περιοχή μεταξύ τη Θήβα και του χωριού Καλιθέα, το οποίο είχε δώσει έναν σεισμό και έκανε τοπικέ ζημιέ τον Δεκέμβριο του 2020 με μέγεθο 4,4 ρίχτερ. Αυτό ο σεισμό ενδεχομένω να προκάλεσε τη διέγερση αυτή τη έξαρση. Δηλαδή η έξαρση ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 αλλά είχαμε και το σεισμό τον Δεκέμβριο του 2020. Το ρήγμα της Καλιθέας είναι ένα μεγάλο ρήγμα, το οποίο μπορεί να δώσει μεγάλο σεισμό.